Δαούλια, οι λίρες, οι ζουρνάδες. Ακούστε να δείτε, εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Εάν κινδυνεύσει η θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό αποτελεί κάζους μπέλι, αιτία πολέμου. Αυτά όλα τα οποία ακούγονται οδηγούν σε αυτό, σε διακινδύνευση της χώρας όσον αφορά τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Βουλτεύση, δύο λεπτά, διότι λοιπόν, όλα αυτά πρόσωπος... τα περιχωρού με Νταούλια, τα περί σκληρών καραβιών, τα περί δεν θα πληρώνουμε τα τοκοχρεωλήσια, δεν θα πληρώνουμε για 5 χρόνια, θα θάψουμε το χρέος για 60 χρόνια. Αυτές είναι πολιτικές θέσεις, κυρία όλα Βουλτεύση. Αυτά, ωραία, όλα όχι, αυτά. Όχι, όχι, δύο λεπτά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω επίσημα. Εσείς ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης λέτε αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό ότι με το που προκυρήσονται εκλογές στη χώρα, η χώρα είναι σε πιστωτικό γεγονός? Με συγχωρείτε μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα τι λένε, τι γράφει ο ξένος τύπος, τι λένε οι διεθνείς οίκοι, τι λένε οι εταίροι και οι δανειστές μας. Να μην το πω. Να δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Καλύτερα. Τι να το κρύψω. Η κυβέρνηση όμως τι λέει, όχι τι λένε. Ακούστε με. Οι αναλυτές του Μούντις. Είπαμε να κινδυνολογήσουμε και έτσι. Όχι, δεν κινδυνολογώ. Πάμε, θα πάρει ο άλλος τα λεφτά να φύγει τώρα. Δεν κινδυνολογώ. Πώς δεν κινδυνολογείς? Λέω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή με αυτά τα οποία ακούγονται στο εσωτερικό της και στο εξωτερικό της βρίσκεται σε κίνδυνο. Κυρία Βούλτευση, αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν εκλεγεί πρόεδρος. Θέλω να πω κάτι άλλο. 29 του μήνα, αν δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος και αν θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός, την πρωτοχρονιά θα έχουμε δραχμή. Μα είναι δυνατόν να τα λέμε αυτά τα πράγματα έτσι εύκολα? Πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θέλετε να τα κρύψω? Α, καλά, εντάξει. Άρα το υιοθετείτε. Δηλαδή, όχι, εννοείται ότι δεν πρέπει να τα λέμε. Αυτό μου λέτε. Εάν ισχύει να το λοιπόν, πείτε. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Επειδή άκουσα τον κύριο Τσίπρα να προειδοποιεί ότι θα αποδοθούν πολιτικές ευθύνες και όχι μόνο πολιτικές. Η προειδοποίηση επιστρέφεται. Θα αποδοθούν πράγματι ευθύνες, όχι μόνο πολιτικές, και θα διαλέξει εκείνος το όργανο υπό τους ήχους του οποίου θα του αποδοθούν αυτές οι ευθύνες. Συγγνώμη, όταν λέτε όχι μόνο πολιτικές, τι εννοείτε ποινικές? Έτσι είπε και ποινικές εννοούσε ο Τσίπρας. Λέτε και εσείς το ίδιο, ανταποδίδετε? Θα ανταποδίδω, του επιστρέφω και του λέω ότι σε περίπτωση που κινδυνεύσει η θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο θα αποτελεί εθνική καταστροφή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μας προφυλάσσει από πολλά, αν δούμε και τον περίγυρο, τότε του επιστρέφεται η προειδοποίηση και σε αυτή την περίπτωση θα διαλέξει θα το όργανο Ζουρνάς, Νταούλη, Λύρα. Μόνο Κλαρίνο δεν είπε χτες στη Λάρισα. Θα το πει, ναι, περιμένει λοιπόν, το Κλαρίνο. Τότε θα διαλέξει το όργανο υπό το οποίο θα του αποδοθούν εκείνου ευθύνες. Να είμαστε ξεκάθαροι. Τι είναι ότι θα του αποδώσετε πολιτικές ευθύνες? Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Θα αποδίδει ο κύριος Τσίπρας? Ποιος είναι? Δεν είπα τίποτα. Εγώ απλώς προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω τι εννοείται. Του επιστρέφεται η προειδοποίηση, αυτό λέω. Εάν θεωρεί ότι. Δηλαδή, κάποιος από τους δύο θα κλείσει φυλακή τον άλλον. Καταρχήν, μπορώ να πω κάτι. Ακούστε να δείτε. Δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να βγαίνει και να μιλά για πρωθυπουργό ο οποίος προπαγανδίζει τη χρεοκοπία, στρέφεται κάτι της χώρας του κτλ. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή τι κάνει, τι προσπαθεί να πετύχει. Και να σας πω και κάτι. Για τους βουλευτές που λέμε τώρα που αν θα ψηφίσουν ή όχι. Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα της λιτότητας είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του να βρουν χρήματα να μοιράσουν. Έτσι, ναι, δεν είναι? Υπάρχει περίπτωση, πιστεύετε εσείς, ότι θα μοιράσουν λεφτά? Δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, όχι, πέστε μου, σας παρακαλώ. Ναι. Εάν λοιπόν δεν πρόκειται να μοιραστούν λεφτά, διερωτώμαι για ποιο λόγο να πάει κάποιος σε εκλογές και να μην κοιτάξει να βγει από τη Στενοπό και να υπάρξει. Μου άλλο είναι αυτό. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Έχει ένα πολιτικό σκεπτικό ο Σαμαράς και ένα πολιτικό σκεπτικό Τσίπρας. Αλλά δεν ξέρω αν εάν υιοθετεί η κυβέρνηση στην άποψη ότι με το προκυρήσονται εκλογές είναι πιστωτικό γεγονός. Για να συγχωρείτε, μισό λεπτό. Εσείς τι θέλετε, να κρύβουμε τα γεγονότα? Να κρύβουμε αυτά που έρχονται από το εξωτερικό? Όπως μου επισημαίνει και ένας οικονομικός παράγοντας εδώ πέρα, το πιστωτικό γεγονός κατά την αντίληψη του Moody's ή των αναλυτών είναι ότι θα υποβαθμίσει την Ελλάδα από β' σε β' μείον, β' πλήν. Μας χρειάζεται. Δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, μας χρειάζεται. Να σας πω κάτι. Όχι, δεν χρειάζεται. Μα μήπως συμβαίνει κάτι? Όχι, όμως να τρομοκρατήσει ο κόσμος ότι πάμε για φούντο. Μπορώ να πω κάτι? Ακούστε με. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Μέχρι τώρα απάντηση στο ερώτημα που θα βρεθούν τα λεφτά δεν υπάρχει. Αυτά που λένε περί ΕΣΠΑ, αφού ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος ανατροπής και της ρήξης, αφού θα έχει έρθει σε ρήξη, αποκλείεται να παίρνει τα λεφτά τα κοινοτικά. Αυτά που λέει περί τούχου ΣΟΥΠ του ταμείου, τα 11,5 δις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο 700 εκατομμύρια στο ταμείο και όλα τα άλλα είναι ομόλογα.
Άρα ο κύριος Τσίπρας κοροϊδεύει τον κόσμο ότι θα του δώσει λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν. Έτσι δεν αυτή είναι. Κάνω λάθος. Αυτή είναι πολιτική συζήτηση, κυρία Βούλτε. Πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ποιος έχει αυτό δίκιο. Είναι, αυτό δηλαδή είναι να μην την κάνουμε τη συζήτηση. Αλλά γιατί όχι, θα την κάνουμε εδώ τη συζήτηση. Θα την κάνουμε τη συζήτηση. Λοιπόν. Δεν σας λέω όχι. Αυτή είναι πολιτική συζήτηση. Το να απειλεί όμως ο ένας τον άλλον ότι θα τον κλείσει φυλακή είναι άλλο επίπεδου. Δεν είναι ο ένας τον άλλον. Είναι τι σύρξα το χειρών αδίκων. Ο κύριος Τσίπρας είπε το Σάββατο στην Κρήτη ότι θα αποδοθούν ευθύνες, όχι μόνο πολιτικές. Και σας είπα ξεκάθαρα ότι αυτό για ποιο πράγμα είπε ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Ξέρω εγώ για τα μνημόνια, ξέρω εγώ γιατί λέει ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Εσείς γιατί λέτε ότι το επιστρέφετε. Το επιστρέφετε γιατί. Για ποιο θέμα εσείς, σε ποιο θέμα εστιάζετε. Γιατί σε περίπτωση που κινδυνεύσει η θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι, σας το ξαναλέω, κάζους μπέλι, αιτία πολέμου. Η διακινδύνευση της χώρας όσον αφορά στη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αιτία πολέμου σε αυτή τη χώρα. Επομένως, αυτά όλα που λένε. Χτες άκουσα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές να λένε: εμείς πάμε να παγώσουμε, να μην πληρώνουμε τοκοχρεωλήσια, να μην πληρώνουμε για 5 χρόνια. Αυτό το να μην πληρώνουμε τοκοχρεωλήσια αποτελεί χρεοκοπία. Η διακοπή πληρωμής τοκοχρεωλήσεων αποτελεί χρεοκοπία. Το ξέρουν όλοι αυτό. Άρα, τι προαναγγέλουν αυτή τη στιγμή. Και ρωτώ εγώ. Αν πηγαίναμε σε εκλογές, η πόλωση θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα μικρότερα κόμματα θα εξαφανιστούν. Τι λόγο έχει ένας βουλευτής, ο οποίος ανήκει σε ένα από αυτά τα κόμματα και ασχολήθηκε με την πολιτική, επειδή τον ενδιαφέρει, επειδή θέλει να βοηθήσει την πατρίδα του. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο περιστατικό. Θέλει να παραμείνει στη Βουλή, να βοηθήσει με το λόγο του, τις παρεμβάσεις του, τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο. Καλό, καλό, αλλά. Ή αποφάσισε να φύγει. Δηλαδή, αποφάσισε τι να κάνει. Να αυτοκτονήσει, να κάνει το χατήρι του Τσίπρα για θα φύγει. Δηλαδή θα ψηφίσει, θα κάνει το χατήρι του Τσίπρα και μετά θα φύγει. Δεν θα σκεφτεί ο ίδιος την προσωπική. Θεωρεί δηλαδή χρήσιμη την παρουσία του ένας βουλευτής. Ναι, αλλά έτσι όπως πάτε την επόμενη εβδομάδα θα του πείτε ότι θα χάσει το μισθό του. Όχι, όχι, εγώ αυτό. Προσέξτε με. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το θεωρώ πολύ ποταπό. Σήμερα τρία πράγματα μας είπατε. Πρώτον, εμπιστευτικό γεγονός. Δεύτερον, στείλατε τον Τσίπρα στο δικό δικαστήριο. Και τρίτον, κηρύξατε πόλεμο. Εδώ από κάτι άλλο. Πέστε μου, από την ώρα που δεν έχει να μοιράσει λεφτά, ποιο είναι το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα διαπραγματευτεί το χρέος. Όχι, δεν έχει. Όχι, όχι. Αυτός λέει έχω, θα βρω. Δημήτρη, μισό. Άστα τώρα, δεν έχει. Πάμε τώρα, μην το συζητάμε αυτό. Δεν έχει, ρε παιδί μου, είναι συγκεκριμένα τα λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα, θα σκάνε ομόλογα. Δεν γίνεται, δεν έχει. Δεν έχει. Σας το λέω εγώ, λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, ποιο είναι το άλλο επιχείρημα, ότι εμείς θα διαπραγματευτούμε το χρέος. Γι' αυτό δεν σκοτωνόμαστε τόσο καιρό. Ο Τσίπρας λέει ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος, ναι. Εμείς λέμε ότι είναι βιώσιμο κτλ. Κυρία Μπούτεψη, πριν από 2 μήνες εσείς λέγατε ότι τον Δεκέμβριο θα τακτοποιηθεί το χρέος, θα διευθετηθεί, ναι. Και θα βγούμε και από το μνημόνιο. Μα από την τίποτε, ώρα... από ό,τι ναι. Παρατηρούμε εδώ πέρα, μας έχουν βάλει εδώ το βρόχο και ναι. Δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Να σας εξηγήσω γιατί. Ποιος φταίει γι' αυτό, ο Τσίπρας φταίει γι' αυτό. Βεβαίως. Απόλυτα. Μα πώς δεν είναι. Απόλυτα. Ακούστε να δείτε. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Οικονομέα. Όταν κάνει η χώρα σου μια διαπραγμάτευση, δεν κάθεσαι εσύ απ' έξω να πυροβολάς και να λες ότι κι αν συμφωνήσετε εσείς, εγώ δεν θα το τηρήσω γιατί έρχομαι και θα τα τεινάξω όλα στον αέρα. Εντάξει. Γιατί ο αντίπαλος, ο απέναντι, ας πούμε, να μην πω αυτό, γίνεται πιο σκληρός. Λογικό είναι. Κυρία, γιατί άμα σου χρωστάω εγώ εσένα και κάθε το καμπουράκι απ' έξω και λέει βρε, δεν πάει να συμφωνήσετε, έρχομαι εγώ, κραδένω δημοσκοπήσεις. Κυρία Βούλτεψη. Να πω κάτι. Το κυρία Βούλτεψη, ναι. Εγώ δεν βρίσκω καθόλου ρεαλιστικές τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά επίσης δεν μπορώ να συμμεριστώ ότι φταίει και ο Τσίπρας για οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό ναι, το ναι, βέβαια. Με συγχωρείτε πάρα γίνεται. Πολύ. Αφού ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει ό,τι ο Τζέρι Άνταμς, ο αρχηγός του πολιτικού, πρώην πολιτικού σκέλους του ΙΡΑ, του Σιν Φέιν, που κάθισε ακίνητος μέχρι να βγει η Ιρλανδία από το μνημόνιο. Εντάξει, εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Η πραγματικότητα ότι δεν είναι, είναι ρεαλιστικά αυτά που λέει, αλλά από την άλλη δεν μπορείτε και εσείς να όχι, λέτε πρέπει, ότι οι παράλογες απαιτήσεις της Τρόικας ότι οφείλονται στον Τσίπρα. Δεν είναι απλώς δεν είναι ρεαλιστικά, είναι υπονομευτικά για τη χώρα. Τώρα, να σας πω κάτι άλλο. Να τελειώσω αυτό για το χρέος, γιατί είναι σημαντικό. Έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον κύριο Γιούνκερ. Είναι γνωστό. Τον συναντώνται, τα λένε, τον είχε στηρίξει και υπογράψει την υποψηφιότητα του κύριου Γιούνκερ κτλ. Θα έπρεπε να τον πάρει ένα τηλέφωνο αφού μιλάνε κάθε μέρα και να του πει να μην επεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας.
Να μην επεμβαίνει σε αυτήν την ιστορία. Κοιτάξτε, του κάνει ζημιά του Σαμαρά για τη χώρα. Να πω κάτι. Ναι. Ίσως να πω κάτι. Ίσως να έχετε δίκιο. Απλώς εγώ είμαι πάρα πολύ ευρωπαϊστρία και πιστεύω ότι δεν υπάρχουν εσωτερικά. Αν κάποιος πρέπει να πει τη γνώμη του για την Ιταλία, την Ισπανία ή την Ελλάδα, πρέπει να μπορεί να την πει. Γιατί ο Επίτροπος είναι υπερπρωθυπουργός μας. Αν θέλουμε να είμαστε σε αυτή την ένωση και να παίρνουμε τα αγροτικά, άρχισαν μοιράζονται τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Τα ΕΣΠΑ. Τα 100 εκατομμύρια που θα δοθούν στις μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα χρήματα μείον αυτά τα οποία παιδιά. Πληρώνουμε, επειδή είπατε τα αγροτικά, από την κυβέρνηση τη δική σας με τα 500 που μοίραζε ναι, καλά, αυτό να σας πω κάτι. Ακόμη δεν έχει κρυθεί. Ακόμη δεν έχει κρυθεί. Ξέρετε τη γνώμη μου. Θέλω να πω κάτι για το χρέος. Το θέμα λοιπόν, το επιχείρημα, ποιο είναι του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ότι εμείς θα διαπραγματευτούμε καλύτερα το θέμα του χρέους, θα το κάνουμε βιώσιμο, θα του κόψουμε το μεγαλύτερο μέρος του κτλ. Αυτό το επιχείρημα πλέον για όλους και στο ΣΥΡΙΖΑ και στους άλλους βουλευτές δεν υπάρχει. Διότι το Σάββατο ο κύριος Σταθάκης έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Αγορά και λέει ξεκάθαρα ότι είναι μη ρεαλιστικό το ενδεχόμενο άμεσης διαπραγμάτευσης με τους δανειστές όσον αφορά το κρέος, γιατί δεν θα υπάρχει χρόνος. Και γι' αυτό λέει ακριβώς, και επειδή μόνο το 5% του χρέους μας, σύμφωνα με τα διεθνή standards, μπορεί να θεωρηθεί επαχθές. Γι' αυτό λέει, προσέξτε, θα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για να το απομειώσουμε. Δεν μπορούμε όμως να θεωρήσουμε το ζήτημα αυτό σημαντικό για τη στρατηγική μας. Πάει αυτό το επιχείρημα λοιπόν. Ο ίδιος, ο κύριος Σταθάκης, είπε ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι σημαντικό για τη στρατηγική μας, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί σε τόσο μικρό διάστημα. Τώρα αυτό είναι για μετά. Όχι. Για μετά. Τόσο καιρό. Τόσους μήνες μας λένε φύγετε, γιατί εμείς θα διαπραγματευτούμε και θα το μειώσουμε. Έρχεται ξαφνικά ο κύριος Σταθάκης, υπεύθυνος ανάπτυξης νομίζω του κόμματος, και λέει δεν μπορούμε και επομένως δεν είναι κεντρικό στρατηγική μας. Άρα, κάθε συζήτηση που θα σας γίνεται από εδώ και πέρα για το χρέος από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι άκυρη. Άκυρη. Διότι δεν μπορούν να το κάνουν. Εσείς τώρα απαντάτε σε επιχειρήματα, σε πολιτικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχουν βουλευτές ή κόμματα, μικρά κόμματα που θα εξαφανιστούν σε ενδεχόμενο εκλογών. Πολιτική εκτίμηση κάνουμε. Ναι, πολιτική εκτίμηση. Ναι. Εκτίμηση. Αλλά παρόλα αυτά επιμένουν, λέτε εσείς, να μην ψηφίσουν. Πώς το εξηγείτε εσείς? Κοιτάξτε, θα το δούμε τώρα. Πιστεύω ότι θα γίνει αντιληπτό. Θα γίνει αντιληπτή η κατάσταση. Και το λέω, δεν το λέω, αλήθεια σας το λέω. Το λέω γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όταν έβαλαν υποψηφιότητα, έβαλαν για να προσφέρουν στη χώρα τους. Δηλαδή, εντάξει, είχαν κάποια δουλειά. Οι πιο πολλοί, εγώ ξέρω τώρα, μιλάω για πρόσωπα. Δεν είναι. Ναι. Άρα λοιπόν, τι θέλανε? Θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Η πολιτική δεν είναι μόνο το συμφέρον, είναι ένα μεράκι. Είναι, ναι, ένα, αλλά σου λέει, θα πάω κόντρα στο κόμμα μου. Σου λέει ο μα άλλος. Όχι, δεν έχει κόντρα στο κόμμα. Στη συνταγματική αναθεώρηση και στον πρόεδρο υπάρχει πλήρης ελευθερία και δεν δικαιούται το κόμμα να βάλει κομματική πειθαρχία. Ναι, πώς θα γίνει? Εντάξει, θεωρητικό είναι αυτό τώρα. Εντάξει, το ξέρω, βέβαια. Αλλά σου λέει θα πάω κόντρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω, σας κατηγορούν ότι τους καλείτε σε αποστασία τους βουλευτές. Δεν είναι αποστασία το να ψηφίσουν πρόεδρο. Λέω ότι σας κατηγορούν. Μα με συγχωρείτε, αποστάτης είναι αυτός που διακόπτει τη συνέχεια. Όχι αυτός που θέλει να συνεχιστεί κάτι. Ναι. Με συγχωρείτε, δεν είναι αποστασία. Έχουμε χάσει και την έννοια των λέξεων τώρα. Τώρα να σας πω κάτι. Θα επανέλθω σε αυτό. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποια ευρωπαϊκά κόμματα της αριστεράς κατήγγειλαν τον κύριο Γιούγκερ ότι επεμβαίνει στη χώρα. Και εσείς λέτε καλά κάνει και επεμβαίνει. Μια Ευρώπη είμαστε. Μια Ευρώπη είμαστε και τα λοιπά. Άρα λοιπόν. Γνώμη, ναι. Την έχω αυτήν για την Ευρώπη. Ναι. Σας λέω, ναι. Την έχω αυτήν την Ευρώπη. Μπορεί να την, θέλετε να την πάρετε προσωπική μου γνώμη. Πάρτε την. Πιστεύω ότι πρέπει ο καθένας να μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εάν θεωρούν ότι. Γιατί τι λένε? Εμείς θέλουμε να μείνετε στην Ευρώπη. Αυτά τα οποία ακούμε, νταούλια, ζουρνάδες, λίρες, κλαρίνα, αυτά δεν είναι για Ευρώπη, σου λέει. Έχει δικαίωμα να το πει. Δεν ξέρω. Γιατί τώρα, προσέξτε, μόνο ο κύριος Τσίπρας έχει δικαίωμα να βρει. Να μας αφήσουν ήσυχους να εκλέξουμε ποιο θέλουμε. Κύριε Βούλτεψη. Δεν μπορεί τώρα ο καθένας να βγει και να λέει. Θα μου βγουν τώρα. Θα βγει η Μέρκελ τώρα, θα βγει ο Σόιμπλε, θα βγει ο Βρετανός, θα βγει ο Ιταλός, θα βγει ο ένας, θα βγει ο άλλος. Και η μισή θα είναι το Σαμαρά και άλλες είναι το Τσίπρα. Μα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα? Θα είναι εκλογές αυτές? Θα είναι προεδρική εκλογή αυτό το πράγμα? Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας μιλάει για απονομιμοποιημένη βουλή, έτσι δεν είναι? Που δεν δικαιούται να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό δεν λέει? Γιατί δεν είναι απονομιμοποιημένη η βουλή που θα ρίξει την κυβέρνηση? Γιατί? Γιατί είναι αλακάρτ η νομιμοποίηση της Βουλής? Είναι νόμιμη η Βουλή όταν του κάνει το χατήρι και απονομιμοποιημένη όταν δεν του το κάνει?
Για να το δούμε και αυτό. Τώρα αυτό είναι σοφιστία, με συγχωρείτε. Δεν είναι σοφιστία. Λέει, είναι απονομιμοποιημένη. Άρα δεν δικαιούται ούτε εσένα να σου κάνει το χατήρι. Με συγχωρείς. Γιατί είναι σοφιστία, ρε Δημήτρη, να καταλάβω, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, και πώς θα γίνει. Σου λέει η Βουλή αυτή δεν εκπροσωπεί. Δεν διάμισε όλο αυτό. Υπάρχει, θεωρεί ότι υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στις διαθέσεις του κόσμου και, στη Βουλή. Εσείς λέτε, όχι, δεν ισχύει. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Πώς θα γίνει. Εσείς πιστεύετε ότι αν γίνονταν εκλογές θα τις κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρχονταν πρώτος. Καλά, κέρδιζε, δεν συζητάμε. Έτσι, οι δημοσκοπήσεις αυτό λένε αυτή τη στιγμή. Καλά. Με 11 ως 17% αν αποφάσεις τους λένε αυτό. Αυτό είναι... Ωραία. Σας λέω λοιπόν ότι εμάς το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό, γιατί δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ περίπτωση να κερδίσει εκλογές. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιδεολογία, ως δομή με τις συνιστώσεις του, είναι σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, με τις πιστεύετε... αξίες. Βεβαίως. Τι, πατρίτης και οικογένεια αυτό εδώ. Δεν κατάλαβα γιατί αυτό είναι κακό. Λέω λοιπόν το εξής. Συγγνώμη, οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν αυτό όμως. Ναι, οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν αυτό, αλλά ξέρετε στις εκλογές θα ακουστούν κάποια πράγματα πολύ πιο δυνατά από ό,τι έχει επιτραπεί να ακουστούν μέχρι τώρα. Όπως, γιατί δεν δηλαδή, σας έχει απαγορεύσει να τα πείτε. Δηλαδή. Θα σας πω κάτι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να είναι άοπλη η αστυνομία. Ναι, αυτό είναι θέμα, να το πείτε. Αυτό λοιπόν είναι αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Φυσικά, εντάξει, πιστεύετε ότι είναι πολλοί Έλληνες οι οποίοι θέλουν να είναι άοπλη η αστυνομία του. Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικής διαφορά. Όταν λέει φυσικά. Ότι θέλει ένοπλες δυνάμεις νέου τύπου, πιστεύετε ότι είναι πολλοί οι στρατιωτικοί, άσχετα πόσα έχουν υποστεί, ότι θα ήθελαν να πειραματιστεί ένα κόμμα τέτοιο πάνω στις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα παίρνουμε μια χώρα που λέγεται Ελλάς. Τα θέματα της, η ατζέντα. Όταν λέει θα δοθεί, όταν λέει θα δοθούν περισσότεροι στα Γιάννη σε μετανάστες, πιστεύετε ότι είναι πολλοί Έλληνες που θα το δεχτούν αυτό? Ότι έχουν 1,5 εκατομμύριο ανέργους και στρατηγικό στόχο του. Τώρα, ούτε τα έχει κρυφά. Ναι. Ό,τι έχει πει, έχει πει δημοσίως. Αλλά παρόλα αυτά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα. Ναι, αλλά την ώρα που πας στην κάλπη σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Δεν είναι το ίδιο να απαντάς στη δημοσκόπηση και το ίδιο να απαντάς στην κάλπη. Αυτά όλα λοιπόν τα διλήμματα θα τεθούν στο λαό. Όταν λέει ας πούμε απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ, θα σκεφτούν πάρα πολύ. Αν μείνουμε εμείς, αν φύγουμε εμείς από το ΝΑΤΟ και μείνει η Τουρκία, θα είναι πολύ καλά τα πράγματα για μας. Ναι. Άρα, αν κρίνω από τη βεβαιότητα με την οποία μιλάτε, θέλω δεν σας τρομάζει δηλαδή... και πολύ το να γίνουν εκλογές. Δεν υπάρχει θέμα, δεν είναι εκεί το ζήτημά μας. Δεν σας φοβίζει και πολύ. Πώς το δεν είναι εκεί το ζήτημά μας. Αλλά η χώρα έπρεπε, αντί να κάνει εκλογές, να φτιάχνει τη συμφωνία εξόδου από το μνημόνιο. Άμα είναι να πάει πίσω, ναι. Για να μην κάνει εκλογές, τι, το 16. Δηλαδή, τι θα γίνει, βρε παιδιά, μισό λεπτό, κάθε 4 χρόνια. Ναι, αλλά με την ίδια λογική, Ροσοφέ, και εσείς φαγωθήκατε να μείνετε. Δεν θα πάτε. Για να κάνετε μέχρι το 16, τι θα πάτε. Όχι, γιατί δεν κατάλαβα. Τι λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα έτσι. Ήρθε κάποιος και είπε, σήκω εσύ να φύγει, να κάτσω εγώ. Εκτός εάν απαγορευόταν, εάν το Σύνταγμα είχε πρόβλεψη ότι απαγορεύονται εκλογές, θα το έλεγε. Λοιπόν, λοιπόν εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως τώρα. Αλλά άρα λοιπόν, εσείς λέτε το Σύνταγμα λέει και κάτι άλλο. Ότι πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Γι' αυτό βάζει τέτοιες διαδικασίες. Επιτρέπει τα πάντα. Δεν ανησυχεί λοιπόν την κυβέρνηση. Πείτε μου κάτι. Το εκλογικό αποτέλεσμα, όχι. Το ενδεχόμενο εκλογών την ανησυχεί. Γιατί θα πάει πίσω η χώρα. Κυρία Βούλτευση, η προειδοποίησή σας στον κύριο Τσίπρα ως ανταπάντηση σε αυτό που είπε ότι δεν θα αποδοθούν μόνο πολιτικές αλλά και άλλες ευθύνες. Και απαντάτε εσείς ότι και αυτός. Και σε αυτόν θα αποδεθούν. Βεβαίως, γιατί θα κινδυνεύσει η χώρα. Όχι μόνο πολιτικές, αλλά και άλλες ευθύνες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται ως κυβέρνηση ή ως αντιπολίτευση θα το στείλετε στο δικαστήριο. Υπάρχει μισό λεπτό. Καταρχήν δεν είπα για δικαστήριο. Θα αποδώσετε ευθύνες. Εντάξει, μισό λεπτό. Ως κυβέρνηση ή ως αντιπολίτευση. Τι θα πει ως αντιπολίτευση. Δεν πρόκειται να χάσουμε εκλογές εμείς. Τι εννοείται τώρα, δεν καταλαβαίνω. Άρα και επειδή λέει αυτά ως αντιπολίτευση. Α, αυτό λέτε. Ναι. Επειδή λέω αυτά ως αντιπολίτευση. Όχι. Αυτή είναι ένα θεωρητικό θέμα. Ναι. Αφού λοιπόν λες εσύ αυτό, σου λέω κι εγώ ότι με τα νταούλια και με τις λίρες θα μας πάει στη χρεοκοπία. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση θα αποδοθούν ευθύνες. Εάν μας πάει και κυβερνήσει, ο Μηγέννη το λέτε εσείς και μας πάει στην Ευρωπαϊκή. Φυσικά, εννοείται. Έλεγαν πως το σκοπεύετε από τώρα, δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά. Κυρία Βούλτευση, ο κύριος Καμένος δήλωσε χτες και δήλωσε και σήμερα το ότι παίρνει ο κύριος Σαμαράς τους βουλευτές του και τους. Ένα σχόλιο να μας κάνετε. Εντάξει το. Τι να απαντήσω αυτό. Είναι δυνατόν να ισχύει κάτι τέτοιο, είναι σαν τους. Γιατί το λέει, παίρνει τηλέφωνο ο πρωθυπουργός τους βουλευτές του κυρίου Καμένου και της Δημάρ. Παίρνει τηλέφωνο.
Μα είναι δυνατόν, τι λέτε τώρα. Ο κ. Κανόνης τα λέει γι' αυτό. Μα καλά τώρα. Τα ίδια δεν είπαν για τους Αργυρώνητους και βγήκε μετά ο Βορειοϋπηρώτης. Ναι. Τι λέτε τώρα, να καθίσουν να απαντήσουν σε τι. Ναι, είναι κάτι. Μα είναι απάντηση τώρα, μπορώ να δίνω απαντήσει σε αυτά τώρα, θέλω να σας είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να κάνει αυτή τη δουλειά. Εμείς λέμε ξεκάθαρα τη θέση μας, ανοιχτά. Την είπε ο Πρωθυπουργός και με άρθρο του και με ομιλίες του. Τη λέμε όλοι, είπε ο κύριος Σταμάτης κάποια πράγματα χθες, λέω κάποια εγώ, λένε οι βουλευτές, οι υπουργοί. Είναι συγκεκριμένα τα θέματα. Πόσο λεφτά είναι, δεν πρόκειται να βρει κανείς. Πόσο είναι στην πρώτη ψηφοφορία που θα θεωρήσετε σοβαρό και ουσιαστικό και κερδοφόρο για εσάς μακροπρόθεσμα. Ξέρετε ότι δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν είναι 160 ή 170 ή 175. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτή. Το παιχνίδι των προβλέψεων, εγώ δεν παίρνω λαχεία. Ναι, για να καταλάβετε. Ναι. Δεν παίρνω. Δηλαδή έρχεται και μου λέει πάρτο, είναι η τύχη σου και του λέω άστην, θα τη φτιάξω εγώ. Ούτε καν στο λίγοντα. Τίποτα, δεν έχω επαφή με αυτά τα πράγματα. Τα τυχερά παιχνίδια δηλαδή. Τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον, θέλω να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο που μας ακούει. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι στην περίπτωση που δεν εκλεγεί η Προέδρος της Δημοκρατίας και γίνουν εκλογές. Και φαίνεται ότι έχει μια δυναμική ο κύριος Τσίπρας. Σας το πω έτσι. Εσείς πιστεύετε ότι θα κερδίσετε, αλλά λέμε τώρα όλα τα σενάρια. Πιστεύετε ότι είναι επικίνδυνο για την χώρα η επικίνδυνη άνοδος του κύριου Τσίπρα. Ναι, κινδυνεύουν τα λεφτά του κόσμου, κινδυνεύουν να μείνουμε στον δρόμο. Μικρασιατική καταστροφή που έλεγε ο Τύφος, κολέρα, έμπολα. Μικρασιατική καταστροφή, την παρομοίωση. Τι πιστεύει η κυβέρνηση. Να σας πω κάτι, να σας πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ποτέ βρισκόταν στην εξουσία, είχε δύο δρόμους. Ή να εφαρμόσει μνημόνιο ή να μην εφαρμόσει. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Εάν εφαρμόσει μνημόνιο, τότε δεν θα μπορέσει να σταθεί από την αριστερή πλατφόρμα και από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αποφασίσει να το κάνουν Ούγκο Τσάβες. Ναι. Εάν δεν εφαρμόσει, θα εάν δεν εφαρμόσει μνημόνιο. Βεβαίως, δεν κάθεται κανείς. Κοιτάξτε να δείτε, κύριοι συνάδελφοι. Άρα το συμπέρασμα να μας πει. Η Ιταλία είχε προχτές 54 διαδηλώσεις σε 54 χώρες. Η Γαλλία υποβαθμίζεται. Το Βέλγιο καίγονται αυτοκίνητα, του ζητάνε περικοπές 11 δις. Στην Ισπανία γίνεται χαμός. Υποδέμος έβαλαν νερό στο κρασί τους και άλλαξαν το πρόγραμμά τους. Ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας που λέει ότι θα πάει μόνο με τη ρήξη και την μπουνιά και τη μαγιά. Ποιος είναι? Όλοι βάλανε νερό στο κρασί τους. Όπου κοιτάξτε μέσα στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν λαοί στη Γερμανία την ίδια. Απεργούν χρόνια τώρα οι μηχανοδηγοί και οι πιλότοι της Λουφτχάνσα για 5% αύξηση και δεν την παίρνουν ποτέ. Πώς θα πάνε όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί στους λαούς τους, στα κοινοβούλια τους και να τους πούνε εσάς σας ζητάμε ματηρές θυσίες, αλλά εκεί πέρα πρέπει να τους κόψουμε το χρέος, να μην κάνουν αυτό. Ο Τσίπρας λέει τέλος τη λιτότητα. Πώς θα πάνε, βρε παιδιά, πώς θα πάνε αυτοί στους λαούς τους? Εδώ πρέπει να ψηφίσουν κοινοβούλια. Κοροϊδεύουν όταν λένε ότι μπορούν να τα κάνουν αυτά. Δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλημέρα. Πάμε.